Επίση, κάτι τρει είναι από τι δηλώσει Χατζηδάκη. Παραπάνω. Εμπιστοσύνη τη κυβέρνηση στο πρόσωπο του Γιώργου Πιτσιλή. Ναι, γιατί βλέπω διάφορα Δεν δημοσιεύματα ήταν αυτονόητο. από χτες. Βλέπω διάφορα δημοσιεύματα και παραπολιτικά από χτε. Δεν ήταν αυτονόητο ότι ο Κώστα Χατζηδάκη. Δηλώσει... για τον Πιτσιλή. Ναι, ότι θα δηλώσει την εμπιστοσύνη τη κυβέρνηση no. Γιώργο Πιτσιλή πριν από λίγο το είπε το καθαρά είπε, και εξάστερα. Ναι. Καταρχήν, ανανεών, ε, γίνεται ρύθμιση Ανανεώθηκε για να εμπορεί. η θητεία του ούτως Όχι, όχι. Γίνεται ρύθμιση για να ανανεωθεί. Αυτό είναι ωραία. Δημιουργεί ρύθμιση. Και ναι, θα, θα ναι. ανανεωθεί η θητεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, από αυτά που είπε, το πιο ενδιαφέρον ε, είναι... Καλά, είπε για τον μπλοκάκι, αυτό που είπε και χθες το βράδυ στη Βουλή, ότι καταργείται είναι το, μπλο... καταργείται το τέλος... Γιατί επειδή... αφορά πλέον και αυτού που είναι μόνο με μπλοκάκι. Ναι, 25.000 ανθρώπου. Κάτι είναι σημαντικό. 25.000 άνθρωποι θα έχουν όφελο 400-500 ευρώ. Δεν είναι σημαντικό, ρανικό. Γιατί καταργείται το, Να. το, το, το τέλο ε, οι φορολογικέ δηλώσει έχει ενδιαφέρον. Ε, προσπαθεί να βάλει μια τάξη για να σταματήσουν αυτά τα ευτρά, εφτράπελα. Δώσε παράταση, δεν δίνω παράταση, δεν θα δώσω, δώσε παράταση ε, χωρί να την πει δε... και τέτοια και αυτά τα, τα πράγματα που. Θα γίνουμε δηλαδή δε... μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που θα ξέρουμε ε, ότι ελπίζω, από τότε μέχρι τότε ελπίζω, κάνουμε δηλώσει. Ναι, ελπίζω ότι θα γίνει. Κάτσε να δούμε την ερμηνεία μα την πει τώρα, κύριο Δήμα. Περίμενε. Ναι. κόλλησε το ε, βίντεο. Δεν πες Το. Είναι σε 15... για να μα το πει ο Υπουργός, αλλά πε το C. Δεν υπάρχει ακόμα. Okay. Πάμε, πάμε. 15 Μαρτίου με 15 Ιουλίου. Στάνταρ. Όλοι. Όλοι. Και... Άρα είναι τρει μήνε. Ναι. Τρει μήνες δεν είναι. Τέσσερι μήνε. Τέσσερι μήνε. Και τέλο. Και, Και, πληρωμή τη πρώτη δόση 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου. Πρόσεξε τώρα πώ γίνεται η έκπτωση. Θα έχει έκπτωση μεγαλύτερη 4%, αν υποβάλει τη δήλωση εγκαίρω. Δηλαδή Α, στην αρχή δηλαδή. Όποιο την υποβάλει από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου. Ναι. Έχω την αίσθηση γιατί δεν τα, τα πρόλαβα, γιατί ναι. μπαίναμε μέσα. Μέχρι 30 Απριλίου θα έχει 4% έκπτωση. Εφόσον πληρώσει όλο το φόρο 31 Ιουλίου. Έτσι. Mm. 31 Ιουλίου, ναι. 3% του επόμενου μήνε, 2% όταν θα Α, πλησιάζει, μάλιστα. θα πλησιάζει ο Ιούλιο. Μάλιστα. Επίση, θα έχουν πρόστιμα οι φορεί του δημοσίου σε πρώτη φάση που δεν θα εκδίδουν εγκαίρω τα ενημερωτικά των αποδοχών και των, των αποδοχών και στους μισθωτού και στους Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν δηλώσει. Ακριβώ. Γιατί αλλιώ πώ θα κάνει δηλώσει. 15 Μαρτίου μέχρι τέλο Απριλίου, αν θε να έχει την έκδοση. Α, ε, αν δεν έχει το καθαριστικό ότι έχει πάρει. Και θα μπουν και οι ρυθμίσεις όλες αυτές που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω έμφυα. Θυμίζω... Θα δεν όλα αυτά, είναι γνωστά, ναι. μην τα ξαναπούμε. Να μην τα πούμε. Α, και το φιλοδόρημα είναι μέσα. Λοιπόν, ναι. Και το φιλοδόρημα. Η δεύτερη, αυτό ήθελα να πω, το δεύτερο που είναι, που έχει το νομοσχέδιο, από τα καινούρια, είναι το αφορολόγητο για το φιλοδόρημα μέχρι 300 ευρώ το μήνα και μετά αφορολογείται κανονικά, όπως αφορολογείται και στις άλλες χώρε. Ε... Ελπίζουν ότι θα βρουν μια λύση με αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι έβαζαν το φιλοδόρημα στη χρεωστική κάρτα. και Γιατί φανιζόταν... ό πληρώνανε με την κάρτα και πληρώνανε... ναι. του έλεγε, κράτα και ξέρω ναι, εγώ, 10 ευρώ, 15 ευρώ, 15 ευρώ και 7 ευρώ, καθένας, ναι. άφηνε για φιλοδόρημα. Και ελπίζουν ότι θα βρεθεί λύση, θα ληστεί θα το πρόβλημα οριστικά μας. Αυτό τώρα προχωράει άμεσο, είναι μια χαρά είναι αυτά. Ναι, θα ψηφιστεί γρήγορα ναι. και ωραί. θα ισχύσουν από την πρώτη πρώτη του 25 όλε οι ρυθμίσεις.